μάχης της οικονομίας και σίγουρα θα έχει το δικό της ενδιαφέρον. Πάμε να συζητήσουμε για αυτήν μαζί με τον διευθυντή της τηλεόρασης Best, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα Νίκο, χρόνια πολλά. Καλησπέρα Θέμη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ήταν η πασχαλινή περίοδος τουλάχιστον μία μικρή ανάσα για όλους και ήταν απαραίτητη. Από ό,τι φαίνεται είμαστε σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές. Το Σάββατο θα σηματοδοτηθεί αυτή και επίσημα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για διάλυση της Βουλής. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην περιοχή μας. Το κρίσιμο ζήτημα είναι σε αυτή την προεκλογική περίοδο να ακούσουμε τα πραγματικά προβλήματα, τα προβλήματα που καίνουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ήδη το προεκλογικό σκηνικό έχει ζεσταθεί και εν μέσω Βελία εκεί και εν μέσω Κοκορετσίου και τέτοια. Και όλα τα συναφή δέσματα. Τα πολιτικά πηγαδάκια πηγαίναν και ερχόντουσαν. Και κάποιοι υποψήφοι, κακά τα ψέματα, βρήκαν και την ευκαιρία να σφίξουν ακόμα περισσότερα τα χέρια. Το συνηθισμένο έθιμο των Ελλήνων υποψηφίων. Όσα χέρια περισσότερα σφίξει, νομίζω θα είναι περισσότεροι οι ψήφοι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τι θα γίνει και το θέμα τι θα μπορέσουμε από εδώ και πέρα να ελπίζουμε, γιατί κακά τα ψέματα, η ανασφάλεια και όλα αυτά τα τελευταία τα προβλήματα, η ακρίβεια, η οικονομική κατάσταση όλου του κόσμου, παρόλο που θα μου πει κάποιος τώρα βγήκε όλος ο κόσμος έξω, ναι, βγήκε όλος ο κόσμος έξω, ήταν μια πολύ μεγάλη έξοδος από την Αθήνα, η οποία δυστυχώς η Ελλάδα είναι η Αθήνα από ό,τι φαίνεται, παραπάνω από τη μισή Ελλάδα είναι η Αθήνα. Βγήκαν γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος έξω και ανάσαν όλη η επαρχία και ανάσαν και όλη η αγορά. Για κάποιους ανθρώπους αυτοί φανταστείτε ότι στα σπίτια στην Αθήνα είναι κλεισμένοι πάρα πολύ καιρό. Τώρα στο πολιτικό σκηνικό, όπως πολύ σωστά είπες, το Σαββάτο από ό,τι φαίνεται πάει στον πρόεδρο, όπως έχει ανακοινωθεί, πάει στον πρόεδρο της Βουλής, στην πρόεδρο της Βουλής της Δημοκρατίας, συγγνώμη, ο κύριος Πρωθυπουργός, για να καταθέσει τη διάλυση της Βουλής και να προκηρύξουν εκλογές οι οποίες θα γίνουν τις 21 του μηνός. Πριν από αυτό, την Παρασκευή, σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μας, θα κάνει μια εμφάνιση εδώ πέρα συνοδευόμενος από τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, στην οποία θα πέσει η περιβόητη υπογραφή επιτέλους. Να δούμε την υπογραφή, μην μείνουμε στην υπογραφή πάλι. Γιατί έχουμε τρελαθεί με τις υπογραφές και έχουμε τρελαθεί με τις εξαγγελίες και με όλα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι λένε οι μεσαίνοι βουλευτές. Πάντως τρελαθήκαμε στο θα και στο θα και στο θα. Οι μεσαίνοι βουλευτές λέω ένθεν και ένθεν σε όλα τα κόμματα. Και πριν και μετά και τώρα. Για τον δρόμο Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη. Θα γίνει μια μικρή, όχι μια εκδήλωση, θα γίνει μια μικρή έτσι, κατά κάποιο τρόπο εκδηλωσούλα μικρή, έξω από το προάβλιο του αεροδρομίου Καλαμάτας, η οποία θα πέσουν τυπικά και υπογραφές για να δημιουργηθεί ένα, όπως το έχουν σκεφτεί από το Μαξίμου εκεί πέρα. Τώρα, πώς το έχουν σκεφτεί, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Για να υπογραφεί. Στο αεροδρόμιο να πέσουν υπογραφές για τον δρόμο. Στο αεροδρόμιο να πέσουν υπογραφές για τον δρόμο. Τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Τώρα, πώς το εξετάσει κανένας, ο καθένας ας τα κρίνει μόνο στο αυτό το πράγμα τα οποία θα δει. Να πέσουν υπογραφές, μία μέρα πριν διαλυθεί η Βουλή. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Να το λέμε και αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι πότε θα μπουν οι μπουλντόζες. Γιατί τις μπουλντόζες περιμένουμε. Τις περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα. Να σου πω ότι οι μπουλντόζες αυτές ήταν να μπουν άμα δεν πέφτει ο Σαμαράς, θα είχε τελειώσει ο δρόμος. Το ξαναλέω. Όσο και κάποιοι να μην τους αρέσει αυτό που λέω. Λοιπόν, μετά έγινε ο Τσίπρας, άλλαξε η παραλιακή χάραξη. Άραξε η χάραξη πήγε από πάνω που είχε κανονίσει ο Σαμαράς. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έγινε τίποτα και φτάνουμε σε ένα σημείο. Έχουμε μείνει δηλαδή 10 χρόνια πίσω. 10 χρόνια πίσω, όχι 10 χρόνια πίσω να ανοίξει ο δρόμος. 10 χρόνια πίσω να ξεκινήσει. Είπε ο κ. Μητσοτάκης. Και όχι μόνο σε αυτό το έργο και στα υπόλοιπα έργα, γιατί είδα τώρα στο πλάνο τη προηγούμενη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Μεσσηνία, είδα το φιλιατρινό φράγμα. Που κοίταζε το φιλιατρινό φράγμα. Όχι μόνο σε αυτό το έργο. Γι' αυτό το φιλιατρινό φράγμα κοίταξε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Τσίπρας είχε εξαγγείλει το φιλιατρινό φράγμα, χωρίς να του πούνε τότε κάποιοι, θυμάμαστε, είχε γίνει πάλι να μην τα ξαναλέω, ότι το φιλιατρινό φράγμα έχει γίνει, αλλά λείπουν τα δίκτυα. Τα δίκτυα εκεί στο φιλιατρινό φράγμα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι γεμάτο νερό εκεί. Τρεις φορές έχουν εξαγγελθεί. Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν ξέρω τι κάνουν. Πώς βγαίνουν έξω οι βουλευτές Μεσσηνίας, δεν ξέρω τι λένε στον κόσμο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα εδώ και 10 χρόνια.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό το πράγμα θα συμβεί την Παρασκευή. Είναι μια καλή αρχή. Εκτιμώ ότι θα μπουν οι μπουλντόζες μετά την υπογραφή. Να δούμε πότε θα μπουν οι μπουλντόζες. Βέβαια, θα μπουν μετά τις εκλογές οι μπουλντόζες. Να δούμε και αν η κυβέρνηση ή μετά τις εκλογές μήπως αλλάξει πάλι τις μπουλντόζες και φέρει άλλες μπουλντόζες και πάλι τα ίδια πράγματα και πάλι αυτά τα πράγματα. Τελικά, γι' αυτό λέω, η ελπίδα να δούμε, να κάνουμε το σταυρό μας πάρα πολλές φορές και τέτοιες μέρες που είναι, να βοηθήσει ο κόσμος, να βοηθήσει ο Θεός αυτόν τον Άγιο Τόπο και όλη την Πελοπόννησο, προκειμένου να υπάρξει μια ανάπτυξη. Γιατί κακά τα ψέματα έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω σε σχέση με άλλα μέρη. Όταν οι δυνατότητες ήταν πολύ σημαντικές, έτσι, και τα είχαμε όλα μπροστά μας ανοιγμένα, θα έλεγε κανείς, τα πεδία. Γιατί για το αεροδρόμιο συζητάμε από το 2013 με το πάρκινγκ, το θυμόμαστε, επί Αντώνη Σαμαρά. Για το δρόμο συζητάμε από το 2014, που ήταν κλειδωμένα τα ποσά χρηματοδοτικά, άλλη πρόταση τότε. Και για το φιλιατρικό φράγμα, φυσικά, συζητάμε από τότε για την ολοκληρωσία του. Άρα, μιλάμε για τα 10 χαμένα χρόνια. Δυστυχώς, έχουμε χάσει 10 χρόνια ανάπτυξη, μας κρατούν πίσω. Και το ερώτημα δεν είναι μόνο φυσικά μόνο τα πολιτικά, είναι και τα αυτοδιοικητικά που μπαίνουν στην εξίσωση, γιατί και αυτά. Πάντως, να τονίσουμε ότι οι επιχειρήσεις και επιχειρηματίες τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα και το κράτος από πίσω, όχι με ρυθμούς χελώνας, πάει και βήματα πίσω. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν αυτό που σημαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλαξε. Ποιο είναι το αυτό, είναι το επιτελικό κράτος. Δύο λέξεις μου έχουν μείνει. Το επιτελικό κράτος και αδιάρθρωση και η επανεκκίνηση του κράτους που είχε πει ο Καραμαλής το 2003, που είχε πει ότι χρειάζεται το κράτος επανεκκίνηση του κράτους. Τελικά δεν βλέπω τίποτα. Όπως και ο Τσίπρας που είπε το 16, σκίζω τα μνημόνια, σκίζω το ένα, σκίζω το άλλο. Δηλαδή εδώ και σκιστήκαμε όλοι. Τώρα, όσον αφορά το αυτοδιοικητικό. Πριν σε πάω στο αυτοδιοικητικό, βλέπουμε ότι δημιουργείται λοιπόν ένα κλίμα το οποίο θα μας πάει έτσι. Γιατί θα δούμε και την αντιπαράθεση. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή η αντιπαράθεση. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Χαρίτση. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η αντιπαράθεση και για την οικονομία αλλά και για τα τοπικά ζητήματα. Να ξέρουμε ποιος έκανε και τι έκανε. Παρένθεση σε αυτά τα πράγματα, η τοπική αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση, μάλλον, να μην πάμε στην τοπική. Όταν φτάσει σε σημείο τώρα, τι θα έχει κάνει ο Γιωργούλης, ποια έχει γκόμενα ο Γιωργούλης, και αν πήγε ο Γιωργούλης έτσι, και αν πήγε το ένα και αν πήγε το άλλο, και αν τη έσκυξε τα ρούχα, ή τη έσκυξε το σουτιέν, ή αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται. Δεν ενδιαφέρει κανένας, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν ενδιαφέρει τίποτα. Είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά, πρέπει να καταγγείλουν. Σοβαρά, πάντα καταγγείλουν να σπάσει δικαιοσύνη τώρα αυτή τη στιγμή. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει. Δηλαδή ο Γιωργούλης και η Γιωργούλενα τώρα τι γίνεται. Πλάκα κάνουμε. Ναι, είναι σοβαρά και πρέπει να καταγγείλουν. Πρέπει να ανοίξουν. Σπάνε καταγγείλουν και ναι, μα δεν είναι. Όμως, όχι όμως να είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Όχι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης και νομίζω ότι είναι. Αυτό ακριβώς. Και με τη δικαιοσύνη που βλέπουμε και τι γίνεται και με τη δικαιοσύνη. Βλέπουμε τι γίνεται με τη δικαιοσύνη τώρα και με τον Άριο Πάγο, με τους υποδικητές του Άριου Πάγου, με τους αντιπροέδρους της Βουλής, με τους αντισαγγελείς. Εκεί κάτι συμβαίνει και πάλι εκεί πέρα. Δεν θέλω να επεκταθώ τώρα σε αυτά που λέει η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση, τι λένε και τι κάνουν και τι φτιάχνουν. Τέλος πάντων, ο καθένας βγάζει τα συμπερασματά του και βλέπει από εκεί πέρα τι γίνεται μέσα σε αυτό τον κικαιώνα, τον πραγματικό κικαιώνα που ζούμε.